από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια στη Μονή Επανοσύφη, από τις ακαδημαϊκές διαλέξεις, την έρευνα στη φυσική και μια λαμπρή πορεία στην επιστήμη του, στο μοναχισμό, στα βιβλία της θεολογίας, γείας και στο κελί του. Θυναγόρας, με μια λαμπρή πορεία στην Αμερική, μίλησε στους ήρωες της Κρήτη TV. Στην πορεία είδα ότι η αγάπη μου μεγάλη δεν είναι η φυσική, είναι μεγάλη αγάπη φυσική, αλλά η αγάπη μεγάλη ήταν ο μοναχισμός. Οπότε το πρώτο δύσκολο βήμα ήταν να φύγω από την Αμερική και να γυρίσω, να κάνω το στρατιωτικό μου, και μετά το δεύτερο δύσκολο βήμα να αφήσω τα πάντα στην σπίτι, φίλους, οικογένεια, όχι με την έννοια ότι δεν τους ξαναμιλάω ή δεν θα τους ξαναδώ, και τους βλέπω και τους μιλάω, αλλά έφυγα πλέον από αυτό το σπίτι και ήρθα στο καινούριο μου σπίτι, στη Μονή Επανοσύφη. Οι γονείς του Γιώργου τι λένε, ή τι είπαν? Οι γονείς του Γιώργου το πήραν λίγο βαριά ότι θα γίνει μοναχός, και όχι τόσο γιατί δεν το θέλανε, περισσότερο ας πούμε επειδή η πορεία μου μέχρι τότε ήταν εντελώς διαφορετική, ήταν στο κομμάτι ας πούμε της επιστήμης της φυσικής, ήταν σε εντελώς διαφορετικές κλίμακες και μεγέθη, και κάποια στιγμή άλλαξαν αυτά τα πράγματα στη θέμελα. Θεολογία και φυσική. Δύο επιστήμες που στη συνείδηση των περισσότερων πιθανότατα να συγκρούονται, πιθανότατα να έχουν άλλη αφετηρία και να προσεγγίζουν διαφορετικά θέματα που αφορούν την πίστη και τη δημιουργία του σύμπαντος. Η γνώμη του Αθηναγόρα. Ζητήματα θρησκείας. Ποιος έχει δίκιο, ένας θεολόγος ή ένας φυσικός? Νομίζω το ερώτημα δεν είναι αν κάποιος από τους δύο έχουν δίκιο. Και οι δύο προσεγγίζουν την αλήθεια. Φαίνεται ότι συγκρούονται. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Αλλά το θέμα είναι ότι και οι δύο προσεγγίζουν την αλήθεια με το δικό τους τρόπο, και οι περισσότεροι θεολόγοι και οι περισσότεροι φυσικοί δεν καταλαβαίνουν τον. Γιατί δεν έχουν τις γνώσεις να το κάνουν αυτό. Και γι' αυτό φαίνεται η επιστήμη, ας πούμε, της φυσικής ή της βιολογίας να είναι αλληλοσυγκρουόμενες αυτές οι δύο με την Εκκλησία. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Αν κάποιος κάτσει και κοιτάξει πάρα πολύ καλά σε βάθος και από την πλευρά της φυσικής και από την πλευρά της Εκκλησίας, βρίσκει ότι δεν είναι καθόλου αντικρουόμενα τα πράγματα. Ο Αθηναγόρας κατά κόσμων Γιώργος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στα έδρανα και να ακολουθήσει πανεπιστημιακή πορεία. Ποτέ μη λες ποτέ, λέει χαρακτηριστικά. Πανεπιστημιακή πορεία λοιπόν. Γιατί όχι. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως να χρειαστεί να φύγω από εδώ πέρα σε πιο μόνιμη βάση. Και αυτό, μιας και έχω μόλις 3 χρόνια, η αλήθεια είναι με τρομάζει. Αλλά το θέμα είναι το ίδιο με τρόμαζε και πώς θα φύγω από το σπίτι μου και θα πάω στις σπουδές μου στην Αμερική. Το ίδιο με τρόμαζε και όταν θα φύγω στην Αμερική, το πώς θα ξαναγυρίσω πίσω. Οπότε αυτός ο φόβος δεν πρόκειται να με σταματήσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τρομάζει λίγα. Λοιπόν, αν ξαναφύγεις Αμερική, δεσμεύεσαι, θα μου δώσεις συνέντευξη? Βεβαίως. Δεσμεύεσαι? Ναι. Εντάξει. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.